Το Υπουργείο Υγεία ανακοίνωσε το θάνατο 61χρονη, η οποία απεβίωσε χθε το βράδυ και νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Την ίδια ώρα έσπασε το φράγμα των 7.000 θετικών περιστατικών στην Κύπρο, με το Υπουργείο να ανακοινώνει άλλα 198 περιστατικά κορονοϊού. Στην αίθουσα σύνταξη βρίσκεται η Ντέπη Νικολάου, η οποία θα μα ενημερώσει για ό,τι νεότερο προκύπτει από τα θέματα του κορονοϊού. Ντέπι, καλησπέρα. Καλησπέρα, θυσία κυρίε και κύριοι. Δυστυχώ μεγαλώνει συνεχώ η μαύρη λίστα, αφού την τελευταία τη πνοή άφησε χθε το βράδυ γυναίκα 61 ετών, η οποία νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, με την νόσο COVID-19 να αποδίδεται ω η τελική αιτία θανάτου. Μέχρι στιγμή η χώρα μα μετρά 39 θανάτου που αποδίδονται στον κορονοϊό, 24 άντρε και 15 γυναίκε, με μέσο όρο ηλικία στα 74 έτη. Συνεχίζει να είναι ωστόσο τριψήφιο ο αριθμό των κρουσμάτων που καθημερινά το Υπουργείο Υγεία, αφού πριν από λίγο ανακοινώθηκαν 198 κρούσματα κορονοϊού, ύστερα από σύνολο 4.157 εργαστηριακών διαγνώσεων. Η χώρα μα αριθμεί πλέον 7.051 θετικά περιστατικά. Τα σημερινά κρούσματα προέκυψαν ω εξή. 84 κρούσματα εντοπίστηκαν μέσω τη διαδικασία τη συχνηλάτηση. 82 κρούσματα εντοπίστηκαν μέσω τη ιδιωτική πρωτοβουλία από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων έχουν εντοπιστεί 6 περιστατικά. Από παραπομπέ προσωπικών ιατρών βρέθηκαν 20 θετικά περιστατικά. Επίση, στο πλαίσιο του προγράμματο ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, εντοπίστηκε ένα κρούσμα. Ένα κρούσμα εντοπίστηκε και από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργεί η κόψη σωματεία τη. Τέλο, στι πύλε εισόδου του νησιού έχουν εντοπιστεί τέσσερα κρούσματα. Ενώ το επισήμανε και συναγερμό στο Υπουργείο Υγεία με εντοπισμό κρουσμάτων και σε οίκο ευγυρία. Δυστυχώ αυξάνονται τα θετικά περιστατικά σε οίκου ευγυρία θυσία. Στο κέντρο αποκατάσταση στην Αγία Φύλλα στην Λεμεσό εντοπίστηκαν συνολικά 15 κρούσματα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν 14 νέα και αφορούν σε 7 εργαζόμενου και σε 7 ενικού. Ο ΟΚΙΠΗ ενεργοποίησε σχέδιο δράση αποστέλλοντα επιτόπου ένα γιατρό και νοσηλευτέ ώστε να εξετάσουν την κλινική κατάσταση των ατόμων αυτών. Να σημειώσουμε πω οι δύο από του ένικου έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναφορά για νοσηλεία. Θετικό κρούσμα είχαμε και σε γυροκομείο στη Λευκοσία και αφορά σε ηλικιωμένη ένικο. Παράλληλα, ακόμη ένα θετικό κρούσμα εντοπίστηκε και σε ίδρυμα στη Λευκοσία. Το Υπουργείο Υγεία διευθέτησε δειγματοληψία σε όλου του χώρου όπου εντοπίστηκαν τα θετικά περιστατικά. Και λόγω των αυξημένων κρουσμάτων σε γυροκομεία και άλλε κλειστέ δομέ, άρχισε σήμερα παγκύπρια μοριακή εξέταση σε όλου του εργαζόμενου των χώρων αυτών. Να πούμε, Θησέ, τι επόμενε ημέρε θα γίνει έλεγχο με την μέθοδο των rapid test στα γυροκομεία και άλλε κλειστέ δομέ ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού. Ενώ την ίδια ώρα αντέβει σε αυτοπεριορισμό και ο Υπουργό Άμυνα, ο κ. Χάλαμπο Πετρίδη. Ακριβώ σε αυτοπεριορισμό, όπω είπε και εσύ, βρίσκεται λοιπόν ο Υπουργό Άμυνα Χαράλαμπο Πετρίδη. Το γεγονό έκανε γνωστό θυσία ο ίδιο ο Υπουργό με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Συγκεκριμένο, ο Υπουργό ανέφερε πω ενημερώθηκε ότι άτομο τη ελληνική αντιπροσωπή. Εκπροσωπία Άμυνα που επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα μα, διαγνώστηκε θετικό με την επιστροφή του και γι' αυτό, όπω επισήμανε ο ίδιο, τι επόμενε ημέρε θα εργάζεται από το σπίτι, τηρώντα τα σχετικά πρωτόκολλα, ενώ έστειλε στον κόσμο το δικό του μήνυμα να ελαχιστοποιήσει τι μετακινήσει του και να μείνει ασφαλή. Ενώ το αύξηση είχαμε και στα κρούσματα στο Λανίτιο Λύκειο, ποια είναι η κατάσταση. Όπω έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν ακόμη τρία θετικά περιστατικά τη νόσου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μαθητή τη τρίτη τάξη και άλλου δύο εκπαιδευτικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 ενεργά κρούσματα και από τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, όπω έκανε γνωστό το σχολείο μέσω ανάρτησή του, προκύπτουν ακόμη 17 νέε στενέ επαφέ, με συνολικά 105 μαθητέ να έχουν δηλωθεί ω στενέ επαφέ και τα κρούσματα να έχουν τεθεί μαζί με τι επαφέ του σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρε. Και να πούμε κλείνοντα και ποια είναι η κατάσταση των νοσηλευόμενων. Αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώ του νοσηλεύονται 47 άτομα θετικά στον ιό, εκ των οποίων τα 5 στην Μονάδα Αυξημένη Φροντίδα. Στην Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία νοσηλεύονται συνολικά 8 ασθενεί, εκ των οποίων οι 2 εκτό αναπνευστήρα. Ενώ άλλα 9 άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19 επίση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Ντέμπι Νικολάου, ευχαριστώ πολύ για όλε τι πληροφορίε. Καλό σου βράδυ.